Και κλείνουμε με αυτό που ακούμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό, ότι οι θάνατοι είναι δήθεν περιστασιακοί, αφορούν μόνο τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το ακούμε από επιστήμονες, μοντελοποιούς, οι οποίοι μας λένε ότι οι θάνατοι είναι πολύ μεν, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αλήθεια? Άλλοι πάλι μας λένε ότι και δεν είναι πολύ, γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέσο όρο, για παράδειγμα. Και πρόσφατα ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ μας είπε ότι φταίει το σύστημα υπολογισμού και του τρόπου καταγραφής, ίσως και της κατηγοριοποίησής του. Προφανώς στο μέλλον να περιμένουμε και άλλες προφάσεις εν αμαρτία. Όλα υπηρετούν μια λογική που έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για να καλύπτει τα αρνητικά, τραγικά νούμερα που συνοδεύουν αυτή τη λέλεπα που βιώνουμε, δύο λέλαπα που βιώνουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Και δυστυχώς, όταν η πραγματικότητα διαψεύδει το αφήγημά τους, ότι τα κάνουν καλά, εμείς θέμε, και περί κατάταξης χώρας στις καλύτερες θέσεις, μέσα από αδόκιμες, άστοχες και σφαλμένες συγκρίσεις, όπως την περσινή μελέτη την εμφάνισαν για φετινή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, με λυπή στοιχεία, που αντί να έχουν κάποια έστω και ελάχιστα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, θυμίζουν περισσότερο κατάταξη σε αθλοπαιδιές, φτάσαμε να μας λένε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε την εικόνα της στιγμής, αλλά ολόκληρο το κάδρο. Αλίμον όμως, ούτε αυτό στέκει. Γιατί όσοι παρακολουθούν επισταμμένα και συστηματικά και όχι ευκαιριακά, έχουν καταλάβει ότι όπως και να το πάρει κανείς, η κατάσταση δεν αλλάζει. Και είναι απολύτως δραματική. Είτε σε απόλυτα νούμερα, είτε σε ποσοστά, είτε ως μέσος όρος. Οι θάνατοι έτσι δεν κρύβονται. Και δυστυχώς το ζήτημα έγινε να κρυφτούν αντί να αποτραπούν. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Αλλά έλα όμως που δεν μπορούν ούτε να κρυφτούν. Και κάπου εδώ ξεκινάνε κάποιες στατιστικές αλχημίες. Αλλά οι θάνατοι, υπενθυμίζω, δεν είναι ούτε στατιστική ούτε νούμερα. Οι θάνατοι είναι θάνατοι και πρέπει να αποτρέπονται. Τα νούμερα είναι νούμερα και όπως και αν τα μαγειρέψεις, τους νεκρούς πίσω δεν τους φέρνεις. Αλλά για να δούμε, είναι έτσι όπως το λένε, ότι δηλαδή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μόνο έχουμε πίεση? Θα αναρτήσουμε τα σχετικά διαγράμματα που δείχνουν συνολικά τον αριθμό των θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους και μάλιστα θα το δούμε συγκριτικά με την Ευρώπη. Θα τα αναρτήσουμε. Στις 8 Δεκεμβρίου λοιπόν του 20 η Ευρώπη κατέγραφε 580,94 και η Ελλάδα 307,98. Δηλαδή στο σύνολο της Ευρώπης σχεδόν το μισό. Και να σημειώσω κάτι αρχικώς. Η βάση δεδομένων του Our World in Data είναι ανοιχτή και είναι ίδια που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές παρουσιάσεις και τις αναφορές τους. Επομένως μπορεί όποιος θέλει να δει πώς έχει εξελιχθεί στη συνέχεια αυτή η αναλογία. Με λίγα λόγια και μόνο με εξαίρεση μερικά χρονικά μικρά διαστήματα, η αναλογία ξεπερνά το μισό στην Ελλάδα, δηλαδή είμαστε πάνω από το μέσο όρο ήδη από πέρυσι. Καταφέροντας να μειώσουμε ακόμη περισσότερο πρόσφατα πριν από 10 ημέρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα αναρτήσουμε. Δηλαδή, στις 28 Νοεμβρίου καταγράφονταν 1885,06 για την Ευρώπη και 1731,70 για την Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι επιτυχία, ε. Ας αφήσουν λοιπόν ορισμένοι κατά μέρος τα διάφορα τεχνάσματα και στατιστικά και ας αντικρίσουν κατάμετα αυτό που συμβαίνει. Θα αναρτήσουμε ένα ακόμη διάγραμμα εξίσου ενδεικτικό. Αυτό λοιπόν δεν αφορά τον αριθμό των θανόντων, εννοείται από COVID, αναπληθυσμό, αλλά τη θνητότητα που ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί αν δεχτούμε ότι μας τύπησε το μοιραίο και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, έτσι δηλαδή όπως ισχυρίζονται όταν τα βρίσκουν δύσκολα να περάσουν το αφήγημα της καλής διαχείρισης, είναι λοιπόν αυτό η θνητότητα. Το ποσοστό των ανθρώπων που χάνονται από COVID στο σύνολο εκείνων που νόσησαν από COVID. Αυτό λέγεται θνητότητα. Ας το δούμε συγκριτικά με δύο άλλες χώρες, τη Σουηδία που δεν είχε αυτούς τους αυστηρούς περιορισμούς και την Ιαπωνία που δεν έχει υποχρεωτικά μέτρα, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και για να κάνει κάποιος το εμβόλιο υπογράφει έγγραφη συγκατάθεση μετά από εξαντλητική ενημέρωση. Και τέλος να θυμίσω ότι η Ιαπωνία είναι η χώρα που έκανε Ολυμπιακούς το περασμένο καλοκαίρι, όπως τους έκανε. Δεν πιστεύω λοιπόν να θέλουμε να συγκρίνουμε τη δική μας τουριστική κίνηση με αυτή μιας Ολυμπιάδας. Αλλά και αν το θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Τέλος,
θα τη συγκρίνουμε και τη θνητότητα με εκείνη που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Για δέστε λοιπόν τι συμβαίνει στις 8 Δεκεμβρίου του 20, Ελλάδα, 2, θα το αναρτήσω επαναλαμβάνω, 0,71%, αμέσως μετά Σουηδία 2,37%, στη συνέχεια παγκοσμίως 2,36% ο μέσος όρος και τέλος η Ιαπωνία 1,47%. Έκτοτε παραμένουμε πρώτοι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου του 2021. Και έκτοτε εξακολουθούμε να έχουμε ελάχιστη διαφορά από τον παγκόσμιο όρο της τάξης του 0,01%. Ελλάδα 14 Νοεμβρίου του 2021 2,02%. Παγκόσμια 2,01%. Σουηδία 1,27%. Ιαπωνία 1,06%. Για όσους ενδιαφέρονται, έχουμε και ένα βιντεάκι με την εξέλιξη της θνητότητας διαχρονικά. Και αυτό θα αναρτηθεί. Έτσι για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάμε τώρα στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Δεν είναι η θνητότητα, είναι η θνησιμότητα, δηλαδή το 100% των θανάτων που σημειώνονται από διάφορες παθήσεις και εκτός COVID. Υπάρχει ένα διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό των θανάτων συγκριτικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το διάγραμμα, στο Our World in Data, φτάνει το 7%. Και όχι ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση, όπως μας έλεγαν κάποιοι κάποτε, ας μην πούμε ονόματα, μιας και τους ξέρουμε. Θα δείτε όμως και τη διακύμανση και όλα αυτά, αν δεχτούμε ότι όλα γίνονται σωστά και ότι στέλνονται όλοι θάνατοι και από τα ληξιαρχεία σε σωστό χρόνο και τόσα άλλα. Αφού άλλωστε το ίδιο το Γιούρο Μόμο, που μας έχει αναφέρει κανένα δύο φορές και ο εθνικός μας δημοξιολόγος, γιατί μετά δεν το ξανάπε, ισχυρίζεται λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση ή, για να το πούμε διαφορετικά, καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων ανάλογα με τη χώρα. Είναι εξάλλου γνωστό, όπως αναφέρεται σε διάφορες μελέτες που αφορούν τη θνητότητα και τη θνησιμότητα, ότι η καταγραφή και μεταφορά των δεδομένων παρουσιάζει προβλήματα ακόμη και σε χώρες με πολύ εξελιγμένα συστήματα καταγραφής και συλλογή στοιχείων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία ή η Γερμανία. Γι' αυτό δέστε και το διάγραμμα που απεικονίζει τη διακύμανση, επίσης θα αναρτηθεί, και για να τελειώνουμε σήμερα τουλάχιστον με τη θνητότητα και τη θνησιμότητα, θυμόσαστε πριν από μερικές μέρες που ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ είχε πει ότι εκτός από την αλλαγή του τρόπου καταγραφής των θανάτων, ότι θα υπάρξει και διαφορετικός τρόπος παρουσίασης, δηλαδή ότι θα δηλώνονται ξεχωριστά και ανακατηγορία ανάλογα αν αφορούν τους εμβολιασμένους ή τους ανεμβολίαστους. Τότε κανείς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς ήθελε να πει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ούτε και ο ίδιος έδωσε κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Το ζήτημα φαίνεται να σταμάτησε εκεί. Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από τότε που το είπε. Εμείς θα σας πούμε, όχι σήμερα θα βαρύνει πολύ εκπομπή, τι εννοούσε και τι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί το τονίζουμε, δεν πρωτοτυπούμε. Απλά αντιγράφουμε, και αυτή τη φορά βρήκαμε και την αντιγραφή, από τους Γάλλους, παρουσιαστές στατιστικολόγους, ειδικούς στο μάρκετινγκ. Αυτά προσεχώς, αλλά και λίγαν συντόμως. Πριν κλείσω αυτό το κεφάλαιο, δέστε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που έχει τα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα. Σε μια χώρα χωρίς μέτρα δημόσιας υγείας, που τα αντικατέστησε με τα σκληρότερα περιοριστικά μέτρα, που τα συνδύασε με μέτρα δημόσιας τάξης, και πού οδήγησε αυτός ο συνδυασμός, σε αυτά που μόλις είπαμε. Μπορεί λοιπόν κάποιοι επιστημονικοί και όχι μόνο διαχειριστές πανδημίας ή οι πανδορύχοι να έχουν τους λόγους τους που θέλουν να παρουσιάσουν με αυτό τον τρόπο την πραγματικότητα και ειδικά στο θέμα των θανάτων, και μάλιστα προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η αύξηση του αριθμού των θανάτων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Αλλά οι πίνακες δεν λένε αυτά. Παρεπιπτόντως, οι αντιπολιτευόμενοι, αυτοί που κάνουν κριτική σε κάποιες, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ολοκληρωμένη κριτική δεν κάνει κανείς, από τις πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση, τι δεν καταλαβαίνουν ή σε τι αποσκοπούν και δεν προβάλλουν τα αυταπόδεικτα, τεκμηριωμένα με στοιχεία επιχειρήματα που καταρρύπτουν τους λαθασμένους επικοινωνιακούς ισχυρισμούς? Μήπως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν να γίνονται με έναν τρόπο συνεργοί στα λάθος δεδομένα, ή νομίζουν ότι θα βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω?